πολιτικής και επιβεβαιώνει την αναβάθμιση της οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας της χώρας, την οποία εξάλλου αναγνώρισε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως επίσης και όλοι οι ηγέτες των ισχυρότερων χωρών του πλανήτη που τα τελευταία δύο χρόνια έχει συναντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σας θυμίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά από μια μακρά περίοδο διεθνούς απομόνωσης της χώρας εντάσσεται στο πλαίσιο του δόγματος της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, τη Γερμανίδα Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, τους Γάλλους Πρόεδρους Ολάντ και Μακρόν, ενώ επισκέφθηκε μετά από επίσημη πρόσκληση την Κούβα και έχει πραγματοποιήσει δεκάδες άλλες διεθνείς επισκέψεις. Την ίδια ώρα, η ελληνική κυβέρνηση είχε την πρωτοβουλία για τη Σύνοδο των Χωρών του Νότου, η οποία εξελίσσεται πλέον σε θεσμό, ενώ οι τριμερείς σύνοδοι με Κύπρο και Ισραήλ και Κύπρο και Αίγυπτο, καθώς και οι τετραμερείς με Βουλγαρία, Σερβία και Ρουμανία, αναβαθμίζουν την Ελλάδα σε πυλώνα σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Η σημασία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ αναγνωρίστηκε και από τον νυν Αμερικανό Πρόεδρο, τους φορείς της παγκόσμιας επενδυτικής κοινότητας, αλλά και το σύνολο των μεγαλύτερων διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων με τον Αμερικανό Πρόεδρο κ. Τραμπ κρίσιμα ζητήματα. Μεταξύ αυτών, ζητήματα οικονομίας και ενίσχυσης των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας ανάμεσα στα Υπουργεία Οικονομίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για τη συνεργασία και την προετοιμασία του εδάφους για το διμερές εμπόριο, την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση των επενδύσεων. Συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας και περιφερειακών εξελίξεων. Τέθηκε το μείζον ζήτημα της ρύθμισης του ελληνικού χρέους και η ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Επίσης, τέθηκαν επιτάπητος από τον Πρωθυπουργό το σύνολο των ελληνικών θέσεων για τα εθνικά ζητήματα. Ενώ τέλος, συζητήθηκε το ζήτημα της αναβάθμισης του ελληνικού στόλου των F-16. Ειδικά για το τελευταίο ζήτημα, παρατηρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει την τεράστια γεωπολιτική και οικονομική σημασία της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, υπέπεσε για άλλη μια φορά σε ατοπήματα κατ' εξακολούθηση. Στην αρχή κατήγγειλε τη συμφωνία. Στη συνέχεια αναγνώρισε μεν την αναγκαιότητά της, αλλά άσκησε κριτική για το κόστος της συμφωνίας. Τώρα, κατόπιν εορτής, ζητά ενημέρωση από τη Βουλή, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει ιδέα για ποιο πράγμα ακριβώς μιλάει. Η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού είναι προφανώς για ένα τέτοιο εθνικό θέμα να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής και εφόσον ζητηθεί και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Όπως γνωρίζετε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ συναντήθηκε με τη Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Κριστίν Λαγκάρντ. Στις κοινές δηλώσεις υπογραμμίστηκε η βούληση τόσο του Ταμείου όσο και της ελληνικής κυβέρνησης για άμεση ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης χωρίς νέα μέτρα. Όσοι λοιπόν τις προηγούμενες εβδομάδες προέβλεπαν σε μια ακόμη στιγμή καταστροφολογικού ντεζαβού νέα μέτρα, διαψεύθηκαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Εξάλλου, η πορεία της οικονομίας που ανακάμπτει και η εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος δεν θα δικαιολογούσαν σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Η ανάπτυξη για το 2017 αναμένεται να βρίσκεται κοντά στο 2%, ενώ το υπερπλεώνασμα, το οποίο θα διανεμηθεί σε κοινωνικές ομάδες που έχουν δεχθεί τις μεγαλύτερες πιέσεις από την οικονομική κρίση, θα προσεγγίσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στις ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη μεταβεί στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης με βασικά ζητήματα στην ατζέντα, το προσφυγικό, τις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητήματα ασφαλείας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει μετά τη συνάντησή του με την κυρία Λαγκάρντ πως οι δηλώσεις ήταν μουσική στα αυτιά μου. Και διαρωτώ με ποια ήταν η παρτιτούρα που τον έκανε μετά από δύο μέρες να πει σε συναδέλφους μας στις ΗΠΑ πως καλό θα ήταν να παραμείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πρόγραμμα. Το ρωτώ αυτό γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μέχρι και πρότινος για το αν η ελληνική κυβέρνηση έχει την άποψη πως πρέπει να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το πρόγραμμα. Τι άλλαξε τώρα, τι του είπε η κυρία Λαγκάρντ? Επανερχόμαστε διαρκώς στο ίδιο ζήτημα ήδη από την περίοδο της πρώτης αξιολόγησης. Η σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης τόσο κατά την περίοδο της πρώτης αξιολόγησης όσο και κατά την περίοδο της δεύτερης αξιολόγησης όσο και τώρα είναι ότι αυτό το οποίο οφείλει να γίνει σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα και τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι η τήρηση των συμφωνηθέντων έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στις διαδικασίες για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Από εκεί και πέρα, η στάση της κυρίας Λαγκάρντ και η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ειδικά σε ό,τι αφορά το ζήτημα της
του αποκλεισμού της πιθανότητας για απαιτήσεις για νέα δημοσιονομικά μέτρα, αποτελεί κατά τη γνώμη μας ένα βήμα μπροστά σε αυτήν την προσπάθεια συνεργασίας που έχουμε με τους δανειστές και εταίρους μας και εκτιμάμε ότι φέρνει πάρα πολύ κοντά την ολοκλήρωση και της τρίτης αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια και από τις αρχές του 2018 και μετά να ολοκληρώσουμε και τις συζητήσεις για την οριστική έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια. Επομένως, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης, για να συνοψίσω, είναι ότι αυτό το οποίο οφείλει να γίνει σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι να μην υπάρξουν ολιγορίες, να μην υπάρξουν τεχνητές καθυστερήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα τις όποιες διαπραγματεύσεις. Από εκεί και πέρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γνωρίζουμε ότι έχει το stand-by arrangement και οφείλει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να αποφασίσει τι ακριβώς θέλει να κάνει σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Υπάρχει η απόφαση της 15ης Ιουνίου του Eurogroup, όπου προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Στη βάση αυτής της απόφασης συζητάμε και στη βάση αυτής της απόφασης το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει εγκρίνει τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα με μεταρρυθμίσεις, με ένα κείμενο συμφωνίας μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ελληνικές κυβέρνησης που ταυτίζονται με τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες ζητάνε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Επομένως, νομίζω ότι έχουν γίνει βήματα μπροστά. Μετά την συνάντηση που είχαν ο Έλληνας Πρωθυπουργός και η κυρία Λαγκάρντ στις ΗΠΑ, το κλίμα διαμορφώνεται πάρα πολύ θετικά και έχουμε όλη την εκτίμηση ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε και τις διαδικασίες της τρίτης αξιολόγησης. Παρακαλώ. Σε σχέση πάντα με το Ταμείο, αν κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη Γενική Διευθύντρια του Ταμείου δόθηκαν κάποιες περαιτέρω διαβεβαιώσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της συζήτησης για την τελική διευθέτηση του χρέους ή ενδεχομένως και για το βασικό επίδικο, δεδομένου ότι η Γερμανία υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη έχει τον κύριο λόγο. Ναι, το χρονοδιάγραμμα είναι δεδομένο και καθορίζεται από τις ήδη ληφθήσεις αποφάσεις της 15 Ιουνίου του 2017 με την απόφαση του Eurogroup. Τι έχουμε? Έχουμε τη διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης. Παράλληλα, συνεχίζονται τεχνικές συζητήσεις σε ό,τι αφορά την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για το χρέος και από εκεί και πέρα, μετά την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, θα περάσουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, στην τελική διευθέτηση των λεπτομεριών, έτσι ώστε να συγκεκριμενοποιηθεί έτι περαιτέρω η απόφαση της 15ης Ιουνίου. Νομίζω ότι πάνω σε αυτήν την πολιτική και τεχνική πλατφόρμα θα έχουμε τη δυνατότητα πάρα πολύ σύντομα να έχουμε τον συγκεκριμένο οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018. Παρακαλώ. Όσον αφορά τις επενδύσεις και τις επαφές με τις επιχειρηματίες που είχε ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανταπόκριση ήταν η αναμενόμενη από αυτή που είχατε εσείς ως κυβέρνηση και σε ποιους τομείς υπήρξε το πιο έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις? Ναι, γνωρίζετε ότι τις δύο πρώτες μέρες επίσκεψης στους Ηνωμένες Πολιτείες ο Έλληνας Πρωθυπουργός συναντήθηκε με επιχειρηματίες τόσο από την Ομογένεια όσο και Αμερικανούς. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Γίνεται μια προσπάθεια για την αναβάθμιση των σχέσεων της Ελλάδας με το αμερικάνικο επενδυτικό κοινό, το οποίο μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε μια συνολική προσπάθεια η οποία γίνεται στη χώρα μας για την τόνωση της ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετυχαίνουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευχέρεια και τους δημοσιονομικούς μας στόχους. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο η ανάπτυξη να τονωθεί και με ξένες επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω ότι το ενδιαφέρον στους τομείς του εμπορίου, στις τομείς της καινοτομίας, της ενέργειας αλλά και της βιομηχανίας ήταν εξαιρετικά μεγάλο. Υπήρξε βεβαίως και η απόφαση στη συνέχεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, για τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας μεταξύ των Υπουργείων Οικονομίας της Ελλάδας και των ΗΠΑ, έτσι ώστε να γίνουν προπαρασκευαστικές ενέργειες για να προετοιμαστεί το έδαφος και να συσφιχθούν έτι περαιτέρω οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών. Νομίζω ότι πάρα πολύ σύντομα θα δούμε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα ακριβώς εξαιτίας και αυτών των πολιτικών πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ. Κύριε εκπρόσωπε, η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ γίνουν ζητήματα για τα F-16, η ερώτηση, για τα αντισταθμιστικά. Παρότι η Νέα Δημοκρατία σε δεύτερη ανακοίνωση χαρακτήρισε επιβεβλημένη την αναβάθμιση, ενώ στην πρώτη ανακοίνωση ήταν τελείως αρνητική.
Ένα ζήτημα είναι, ένα ερώτημα μάλλον, είναι αν όντως αυτή η αναβάθμιση είναι επιβεβλημένη και αν όντως είναι πολύ κοστοβόρα, να το πω έτσι. Ένα άλλο ερώτημα που δεν προβάλλεται τόσο από την αντιπολίτευση, καλοπροαίρετο θα έλεγα, είναι εάν με το διαφαινόμενο πέρασμα στην ανάπτυξη της χώρας αρχίσει πάλι το εξοπλιστικό πάρτι. Δηλαδή, οι ΗΠΑ ζητούν εξοπλιστικά, θα ζητήσει η Γαλλία, θα ζητήσει η Γερμανία, αν έχουμε μια επανάληψη τέλη δεκαετίας 90 με την ένταξη στην ΟΝΕ, αν θυμόμαστε όλοι καλά. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τα σχόλια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, το μόνο που έχω να πω είναι ότι κάτι θα ξέρουν αυτοί από αντισταθμιστικά και εξοπλιστικά. Σε ό,τι αφορά την ουσία της ερώτησης, θέλω να πω τα εξής. Η συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία ακόμη δεν έχει κλείσει, βρισκόμαστε ακόμη σε προπαρασκευαστικό στάδιο και σε προωθημένες βέβαια συζητήσεις, αφορά την αναβάθμιση του ελληνικού στόλου περίπου 85-95 αεροσκαφών με ταβάνι δαπάνης από τον ελληνικό προϋπολογισμό σε βάθος δεκαετίας το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η συγκεκριμένη συμφωνία, εφόσον αυτή κλείσει, θα αρχίσει να τρέχει μετά το 2018 και δεν εκτιμώ ότι το δημοσιονομικό κόστος της είναι υπέρμετρο. Αν κάνετε μια απλή διαίρεση, θα δείτε ότι είναι περίπου 110 εκατομμύρια το χρόνο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν επηρεάζει σε σχεδόν κανένα σημείο την πορεία των δημοσιονομικών στόχων και γενικώς την δημοσιονομική ισορροπία του προϋπολογισμού. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες, οφείλω να σας πω ότι από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης δεν υπάρχει πρόθεση για να επαναλάβουμε τα λάθη και τις πολιτικές επιλογές του παρελθόντος που αύξαναν υπέρμετρα τις εξοπλιστικές δαπάνες για λόγους που δεν είχαν απολύτως να κάνουν με το αμυντικό δόγμα της Ελλάδας, αλλά αντιθέτως εξυπηρετούσαν αμφιβόλου προέλευση σκοπιμότητες. Από τη δικιά μας μεριά εκτιμάμε ότι βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για μια θετική συμφωνία, η οποία είναι η φθηνότερη δυνατή, έτσι ώστε να επιτύχουμε την αναβάθμιση του ελληνικού στόλου και να μην πάνε χαμένα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία έχει δαπανίσει το ελληνικό δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια για την αγορά των F-16. Ξαναλέω ότι το κόστος αυτής της αναβάθμισης βρίσκεται περίπου στο 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ και θεωρούμε ότι είναι η φθηνότερη και η πλέον ενδεδειγμένη λύση έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε και την αεράμυνα της χώρας μπαίνοντας σε μια περίοδο η οποία είναι εξαιρετικά τεταμένη και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν πιο αξιόμαχη αεράμινα έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτός είναι ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης και κανένας άλλος απολύτως. Κύριε Πρόσωπε, υπήρξαν ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξέφρασε ένα σκεπτικισμό όπως ερμηνεύτηκε ή όπως εκφράστηκε αμέσως από τους ίδιους ανθρώπους που ρωτήθηκαν, για το κατά πόσο αυτές οι δαπάνες θα συνάδουν με τους δημοσιονομικούς στόχους. Είπατε νωρίτερα ότι δεν θα ξεπερνούν. Ένα ερώτημα είναι αυτό, αν υπάρχουν τέτοιες διαβεβαιώσεις ή φόβοι ότι μπορεί στην πορεία αυτές οι δαπάνες να αποτελέσουν ένα ακόμη κίνητρο για περικοπή δαπανών από άλλες κατευθύνσεις του ελληνικού προϋπολογισμού. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Αυτές οι δαπάνες μπαίνουν στο πλαίσιο των ατοικών δαπανών που κάνει η χώρα ή ξεπερνούν και το 2%. Σας απάντησα ότι αυτές οι δαπάνες εντάσσονται στις συνολικές δαπάνες, στις συνολικές αμυντικές δαπάνες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό δημόσιο. Δεν ξεπερνούν το 2% των αμυντικών δαπανών που είναι η υποχρέωσή μας από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εμπόδιο ή δεν αποτελούν λόγο ανησυχίας για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων οι οποίες έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά και στα πλαίσια των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων που καθορίζουν την δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά την λήξη του προγράμματος προσαρμογής. Επομένως, καμία ανησυχία δεν υπάρχει προς αυτό. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ενημέρωση ως προς αυτό είναι εύλογο και λογικό και θα έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις εφόσον βεβαίως αυτό ζητηθεί επισήμως. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, ως εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης με κορμό ένα αριστερό κόμμα που έχει κάνει στο παρελθόν σκληρή κριτική για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, πιστεύετε ότι υπάρχει ή όχι θέμα αναντιστοιχίας ή και πολιτικής μετατόπισης εκείνης της ρητορικής και των θέσεων με το τωρινό ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και τις δηλώσεις που έγιναν εκεί?
Κοιτάξτε να δείτε, ως ελληνική κυβέρνηση αλλά και ως πολιτικά πρόσωπα που συμμετέχουμε σε αυτήν την κυβέρνηση, σε καμία περίπτωση δεν διαγράφουμε τα γεγονότα τα οποία σημάδεψαν την ελληνική ιστορία κατά τον 20ο αιώνα. Σε καμία περίπτωση δεν απεμπολούμε την πολιτική και θεωρητική μας κριτική ως προς τη συγκρότηση της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλά και η ελληνική κυβέρνηση δεν εκπροσωπούν απλώς και μόνο τις πολιτικές τους απόψεις, εκπροσωπούν το σύνολο του ελληνικού λαού. Και σε μία επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κυριότερος στόχος είναι να συσφίξουμε τις διεθνείς σχέσεις χώρας αλλά και την οικονομική συνεργασία, και όλα αυτά υπακούν σε έναν και συγκεκριμένο πολιτικό στόχο. Να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, αλλά και τη γεωπολιτική της σημασία, σε μία τεράστια προσπάθεια την οποία κάνουμε, έτσι ώστε να βγούμε από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής τον Αύγουστο του 2018. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό τον πολιτικό στόχο και σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο υπακούει η ελληνική κυβέρνηση στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο καλείται να ασκήσει πολιτική. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, με αφορμή τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το πόθεν έσχες, θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, αν κατά τη γνώμη σας εμπεριέχει και τη διάσταση της ανοιχτής κόντρας μερίδας των δικαστικών με την κυβέρνηση. Και δεύτερον, αν με αφορμή την τροπολογία η οποία πιθανότατα αναμένουμε, την νέα υπουργική απόφαση την οποία πιθανότατα αναμένουμε, αν η κυβέρνηση προτίθεται να καταργήσει και την τροπολογία του 2015 των Τζακαλώτου του Παπαγγελόπουλου, σύμφωνα με την οποία δινόταν η δυνατότητα στον σύζυγο ή στη σύζυγο του υπόχρεου να μην καταθέτει υποθενέσκες σε περίπτωση βεβαιωμένης φορολογικά διάστασης. Δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οφείλω να σας πω ότι επισήμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόφαση. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μία άτυπη, θα έλεγε κανείς ανυπόστατη περίληψη της απόφασης που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας, περίληψη η οποία δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση από καμία δικονομική διάταξη. Σε ό,τι αφορά την ουσία της υπόθεσης και με δεδομένο ότι πλέον τη γνωρίζουμε έστω και με αυτόν τον άτυπο τρόπο, οφείλω να σας πω τα εξής. Μου προκάλεσε και μας προκάλεσε αρνητική έκπληξη βεβαίως η συγκεκριμένη απόφαση. Αποτελεί μια νομολογιακή στροφή και την ίδια στιγμή θεωρώ, πιθανολογώ ότι θα δεχθεί σφοδρότατη νομική κριτική. Αυτό όμως ας περιμένουμε μέχρι να πάρουμε και το σκεπτικό της απόφασης στα χέρια μας για να δούμε τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκαν οι ανώτατοι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας στην συγκεκριμένη απόφαση. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει η σκέψη για την επανέκδοση της κοινή υπουργικής απόφασης, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή και όλα τα πεδία, οι λεπτομέρειες δηλαδή, για την συμπλήρωση του πόθεν έσχες. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, νομίζω ότι είναι μια τεχνική συζήτηση για την οποία θα υπάρξει επεξεργασία το επόμενο διάστημα. Δεν γνωρίζω ωστόσο ποια θα είναι η συγκεκριμένη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης. Εφόσον υπάρξει κάτι νεότερο, θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες επίσημες ανακοινώσεις. Σε σχέση με τη διανομή της υπεραπόδοσης του πλεονάσματος, αν έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις με τους θεσμούς και εφόσον έχουν ξεκινήσει, αν καταγράφονται κάποιες διαφωνίες ως προς το που θα διανεμηθεί και αν όντως υπάρχουν σκέψεις η απόδοση του σε κοινωνικές ομάδες, σκέψεις από την πλευρά της κυβέρνησης, αν θα είναι οριζόντια η διανομή του, όπως είπε ο κύριος Βερναρδάκης. Κοιτάξτε, δεν έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή ακόμη συζήτηση, διότι όπως γνωρίζετε η αποστολή των τεχνικών κλιμακίων θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα
τις συναντήσεις με τους υπουργούς αλλά και με τα τεχνικά κλιμάκια των επιμέρους υπουργείων. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι το υπερπλεώνασμα θα κατευθυνθεί προς τις κοινωνικές εκείνες, προς τα τμήματα εκείνα του πληθυσμού τα οποία έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημίες από την κρίση και έχουν πληγεί με τον πιο βάναυσο τρόπο. Ωστόσο, λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες αποφάσεις της κυβέρνησης θα μπορέσουμε να έχουμε στα τέλη Νοέμβρη, όταν και θα είμαστε βέβαιοι για το ποσό της υπεραπόδοσης, καθώς τότε θα έχουμε τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που θα μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε βέβαιες προβλέψεις για την πορεία των εσόδων και των δαπανών του 2017 και να είμαστε απολύτως βέβαιοι για το ύψος ακριβώς του υπερπλεονάσματος. Με αυτή την έννοια υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν επεξεργασίες, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απολύτως απόφαση. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα και εδώ και στην Αμερική, σύμφωνα με τα οποία η αμερικανική πλευρά έθεσε θέμα δεύτερης βάσης στην Κρήτη, μάλιστα, όχι κάπου αλλού. Ισχύει? Δεν τέθηκε τέτοιο θέμα συζητήσεις, ακόμα και για τη βάση της Σούδας. Δεν υπήρξε μεγαλύτερη συζήτηση από αυτήν την οποία γνωρίζετε όλοι μετά και τις επίσημες ενημερώσεις που έκανε η Ελληνική Αποστολή στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κύριε Εκπρόσωπε, ένα σχόλιο θα θέλαμε για το θέμα της ασφάλειας που προσπαθεί να επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα περί Κολομβίας και διάφορα άλλα που έχουν ακουστεί. Εντάξει, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία με έναν απαράδεκτο τρόπο προσπάθησε να πολιτικοποιήσει μια συζήτηση με αφορμή την τραγική δολοφονία του κυρίου Ζαφυρόπουλου, του δικηγόρου, και εκτιμώ ότι αποτέλεσε ένα ακόμα από τα δεκάδες ατοπήματα τα οποία έχει κάνει, καθώς βρίσκεται σε ένα πλήρες στρατηγικό αδιέξοδο και προσπαθεί να πολιτικοποιήσει διαρκώς ζητήματα, δημιουργώντας ένα σκηνικό ένταση στο οποίο δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί στην περίοδο και δεν νομίζω ότι αντιστοιχεί και στο αίσθημα των πολιτών. Δεν θεωρώ ότι η χώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα ασφάλειας. Αντιθέτως, από το σύνολο των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι η αντικλιματική πολιτική της κυβέρνησης αποδίδει, μειώνεται το ποσοστό της παραβατικότητας, μειώνονται τα ακραία εγκλήματα και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε συνθήκες ασφάλειας και ηρεμίας στην κοινωνική ζωή. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.